Μαχητικές και δυναμικές καλησπέρες. Για ακόμα μια βραδιά είμαστε εδώ, Πέμπτη, 10 η ώρα. Σήμερα δεν είμαστε done, έχουμε αργήσει 2-3 λεπτά. Αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και σήμερα θα γίνει μακελιό. Σήμερα η καλεσμένη μου είναι ξεχωριστή. Είναι διαφορετική, είναι όπως εγώ τους χαρακτηρίζω τα κακά παιδιά το ring. Όμως, να ξέρετε ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό το κακά παιδιά τον ring. Δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε. Σήμερα όμως θα δούμε όλη την αλήθεια. Τους μαχητές, τους κακούς, το Karate Kid, τους Cobra Kai, τους θυμάστε? Εμένα πάντως αυτό το παρεάκι αυτούς μου θύμιζε. Με μαύρη κίτρινη φόρμα, σύσσωμοι, να μπαίνουν σε αγώνες, να πορώνονται, να τα δίνουν όλα, να προκαλούν και να εξοργίζονται. Κανονική Cobra Kai σας λέω. Και ας μην με πιστεύετε. Η Cobra Kai, για όσους θυμάστε και έχετε δει τη σειρά ταινιών με τον Mr. Miyagi, ήταν κακά παιδιά και καλοί αθλητές. Έτσι σκεφτόμουν και εγώ όταν τους έβλεπα και τώρα όμως τους έχω μαζί στο στούντιο για να συζητήσουμε τα πάντα. Νίκος Κελέκης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιάννης Μανόλας. Τελικά δεν είναι τόσο Cobra Kai όσο νόμιζα. Welcome to the red corner from Greece, παπροσβησού κουβάλτα, Νίκολας Κελέκης! Ο Νίκος Κελέκης, ένας επίμονος πεισματάρης και πολύ δυνατός μαχητής. Πέλεκης, ψυχή και σώμα. Από όσο τον έχουμε κόψει, δεν αντέχει την αδικία και του γυρίζει εύκολα το μάτι. And your winner by tactical knockout, Nicholas Kuvalda, Kelekis! Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε πει, το μεγαλείο του ανθρώπου φαίνεται από το πώς φέρεται στα ζώα. Και ο Νίκος είναι φιλόζωος, ευαίσθητος και λατρεύει τα ζώα. Έχει μάλιστα κάνει τατουάζ τον επιστήθιο χνουδωτό του φίλο και τον έχει σαν οικογένεια. Και κάποιες τέτοιες στιγμές ξεχωρίζει κάποιος τους κακούς από τους σκληρούς. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο καλύτερος αθλητής στην κατηγορία του, σύμφωνα με όσα λέει η πιάτσα και τα αθλητικά πηγαδάκια. Ευγενικός και παιδί χαμηλών τόνων. Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά του. Πού θα ταξιδέψει και τι γίνεται, θα μας το πει σε πολύ λίγο από τώρα. Ο Γιάννης Μανόλας, όσο σκληρός και άγριος φαίνεται και κοφτός στις κουβέντες του, τόσο καλό παιδί είναι. Κορώνα στο κεφάλι του οι δύο του γυναίκες. Η μικρή του πριγκίπισσα που ήρθε για να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, αλλά και η γυναίκα του. Χαζοπατέρας με ευαισθησίες και λατρεία στα ζώα και ο Γιάννης. Σήμερα θα μας απαντήσει για την κόντρα με τον Χιώτη και τι θα γίνει, αλλά και άλλα πολλά. Και σε αυτό το σημείο θα επιστρέψω στο Karate Kid και τους Cobra Kai και θα σας θυμίσω ότι στο τέλος της ταινίας τα κακά υποτιθέμενα παιδιά έδειξαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, ο οποίος ήταν άλλος από αυτόν που έδειχναν. Εμείς είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Ζούμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά νομίζω και τα παιδιά έχουν περισσότερο άγχος όταν παίζει ο Κελέκης, ο Μανολάς ή ο Γκίκας. Φεζουλάει μάλλον, ή ο Γκίκας. Οπότε είμαστε μια πολύ αγαπημένη ομάδα και, και προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω αυτό. Γιατί το νιώθουμε πρώτα απ' όλα. Είσαστε δεμένοι λοιπόν, έτσι. Πάρα δεν πολύ. Είναι. Είμαστε και φίλοι έξω. Είσαστε και φίλοι. Το βλέπουμε, σας βλέπω σε πολλά τσεκίν μαζί, σε προσωπικές στιγμές, σε χαρές, σε λύπες. Φαίνεται ότι είσαστε δεμένοι και ότι αυτό πραγματικά είναι, δεν είναι στημένο. Και νομίζω, παιδιά, όλα αυτά ξεκινάνε και από το δάσκαλο. Έτσι. Ο δάσκαλος σας το δίδαξε αυτό, το να είσαστε δεμένοι κοντά ο ένας τον άλλον και να παίζετε όλοι μαζί. Ανεξάρτητα το ποιος ανεβαίνει πάνω στο ring, σας βλέπουμε κάθε φορά ότι παίζετε όλοι μαζί. Γιάννη μου, εσύ τι λες? Ναι, όντως έτσι είναι, όπως τα λέει ο Μιχαλόπουλος. Είμαστε πολύ δεμένοι και ό,τι αποφασίζουμε να κάνουμε, το κάνουμε όλοι μαζί. Σε βλέπουμε και εσένα εντωμεταξύ όταν παίζει οποιοδήποτε παίζει. Στον τελευταίο αγώνα σε είδα στον Νίκο του Κελέκη, δεν σου γυρίζει το μάτι. Είσαι και εσύ εκείνη την ώρα πάνω. Έτσι δεν είναι? Όταν υπάρχουν αδικίες, λογικό είναι. Υπάρχουν αδικίες γενικά? Πάρα πολλά.
Υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Δηλαδή πρέπει να διορθώσουν πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο. Γενικά στην Ελλάδα εννοείς πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα και ότι στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, και στο εξωτερικό γίνονται λάθη, αλλά πιστεύω στην Ελλάδα γίνουν πολλά λάθη. Από κριτές, διαιτητές. Και οι αθλητές φαντάζομαι θα κάνουν λάθη, όπως και εμείς κάνουμε λάθη οι δημοσιογράφοι. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Εντάξει, εκεί πάνω το λάθος το πληρώνεις λίγο ακριβά όμως. Εννοείς με την ήττα ή μπράβο, με κάποια. Αυτό, μπράβο, ναι. Με ήττα, με κάποιο τραυματισμό. Μάλιστα. Με τον υδρότα σου δεν μπορεί να παίξει κανένας. Με τον υδρότα σου δεν παίζει κανένας. Μεγάλη κουβέντα. Έχει τύχει ποτέ να νιώσεις αυτό το πράγμα ότι αδικήθηκες πάνω στο ρινγκ και να βγεις από τα ρούχα σου, να εξοργιστείς. Βεβαίως. Και τι έκανες εκείνη τη στιγμή. Δεν δέχτηκα την ήττα μου, πολύ απλά. Σηκώθηκα, έφυγα από το ρινγκ. Γιάννη, εσύ έχει τύχει να αδικηθείς, να βγεις έξω από τα ρούχα σου, δηλαδή μέχρι και σε σημείο να κλάψεις. Να γυρίσεις, γιατί και οι άντρες κλαίνε, να το ξαναπούμε αυτό. Έχει τύχει αυτό το πράγμα. Συνήθως χάνω όταν δεν είμαι καλά εγώ. Δεν χάνω. Άρα φταίς όταν χάνεις, φταίς. Ναι. Πραγματικά στους αγώνες έχω χάσει, ήταν καθαρά δικό μου λάθος. Ίσως και του προπονητή μου. Εντάξει, τα λάθη είναι ανθρώπινα, όλοι κάνουμε λάθη και από αυτά μαθαίνουμε. Αυτό το ξανθό παιδάκι με τις μπούκλες είσαι εσύ. Είμαι εγώ, ναι, είμαι εγώ. Είσαι εσύ. Ένα ξανθούλης, πραγματικά. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα λίγο, μια που πάμε πίσω στις φωτογραφίες. Εδώ η φωτογραφία είναι από νηπιαγωγείο, να φανταστώ. Ναι, μας άρεσαν πάρα πολύ οι φωτογραφίες που μας παραχώρησες για την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησες τις πολεμικές τέχνες, μια που κάνουμε αναδρομή αυτή τη στιγμή στο παρελθόν. Πώς ξεκίνησες, πώς εντάχθηκες, ποιος ήταν η αφορμή να ξεκινήσεις τις πολεμικές τέχνες, τι έγινε με σένα. Μου άρεσε πάρα πολύ από μικρό παιδί ο Bruce Lee. Θυμάμαι τον εαυτό μου από πάρα πολύ μικρό παιδί να χτυπάω ένα μαξιλάρι, να το ρίχνω κάτω ή ένα σάκο αυτούς τους παλιούς σάκους με την αμερικάνικη σημαία και τα γάντια. Έτσι στα 6 μου χρόνια ξεκίνησα για ένα χρόνο σε έναν μαθητή τον Νίκο τον Τρίκοπλου, του κύριου Μαυρονά. Ξεκίνησε ένα χρόνο τάξιντο. Έκλεισε σχολή. Μετά από όλα αυτά ασχολήθηκα με διάφορα αθλήματα. Έπαιζα μπάλα, έκανα στίβο, ήμουν πολύ καλός, ήμουν πρωταθλητής στο στίβο. Μέχρι που πήγα το 2005 στη σχολή του δάσκαλου μου του Ιωάννη του Θεοφάνους. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα, ναι. Και από εκεί λοιπόν ήρθαν οι αγώνες, ήρθαν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ήρθαν οι κόντρες, ήρθαν τα πάντα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Πόσο ρόλο παίζει να είσαι σταθερά τόσα πολλά χρόνια σε μια σχολή, 2005, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Ήσουν πιτσιρικάκι και τώρα είσαι άντρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είσαι με τους ανθρώπους που σε προπονούν. Δεν είναι μόνο προπονητής, είναι πατέρας, είναι φίλος, είναι αδερφός σου. Σίγουρα υπάρχουν ρήξεις μικρές. Αλλά αν καταφέρεις και τις ξεπεράσεις, φτιάχνουν τη σχέση πιο δυνατή και πιο κυλά, πιο όμαλα η σχέση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάζεις συνέχεια προπονητή. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό να αλλάζεις προπονητή. Γιατί πέρα. Αν ένας προπονητής είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλον, θεωρώ ότι αυτός που σε έχει μεγαλώσει, αυτός που σε έχει μάθει, ξέρει και κάτι παραπάνω για σένα. Για την ψυχολογία σου, για το πώς θα γεννηθείς, για όλο αυτό το κομμάτι του εαυτού σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και εσύ πώς ξεκίνησες, πώς έφτασες. Πώς ξεκίνησα. Η πρώτη μου σχολή ήταν που ξεκίνησα ήταν στο. Πώς το λένε το. MMA. Στο MMA. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες με τη γυναικάρα σου, πανέμορφη. Να βλέπουμε, ναι. Να εξηγούμε ποιος είναι δίπλα. Ξεκίνησα εκεί, 3 χρόνια έκατσα εκεί. Και έβλεπα που δεν έπαιζα αγώνες και μου λέγαν όλοι πήγαινε Θεοφάνους, ναι. Γιατί έχει καλύτερους παίκτες. Έχει ποικιλία να παίξει πάλι το ένα και το άλλο. Και δοκίμασα, πήγα εκεί και μου άρεσε όλο το κλίμα. Δίδυθηκα με τα παιδιά και με τον δάσκαλό μου και μετά άρχισε η πορεία μου, σιγά σιγά, σκαλή. Σκαλή, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Εδώ που έφτασα. Σε μάθαμε λίγο αργά, η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Αυτό σε τι οφείλεται, θεωρείς, Γιάννη μου. Έκανες βέβαια ένα μπαμ.
Σε μάθαμε λίγο αργά, αλλά έκανες μπαμ. Βγήκες. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα και πολύ μικρός με αυτό το πράγμα. Δεν ασχολήθηκα. Δηλαδή, ήθελα να κάνω μόνο προπόνηση. Ήθελες να κάνεις προπόνηση. Δεν είχες ασχοληθεί τόσο με τις διοργανώσεις. Από το Κύμπο, ναι. Νομίζω, δεν έκανες το μεγάλο μπαμ. Ναι, στο Κύμπο, ναι. Στο Κύμπο. Α, με το φίλο μου τον Αραβαντινό. Λοιπόν, και μετά. Μετά σιγά σιγά πήγα. Μετά σιγά σιγά, μετά το Κύμπο άρχισες να μπορώνεσαι και εσύ, να θες να παίζεις αγώνες. Μετά μπήκε μέσα στο αίμα μου και μέσα που ήταν και ο δάσκαλος. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που μου πες, ότι άλλαξε σχολή γιατί σου άρεσε το κλίμα. Άρα παίζει ρόλο και το κλίμα και ναι, το παίζει πόσο. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά που θα είσαι μέσα, με ποιον και θα παίξεις, με ποιον θα παίξεις πάρει. Mm-hmm. Παίζουν ρόλο πάρα πολύ αυτά. Τι έχει γίνει με τον Δημήτρη το Χιώτη? Πιστεύω πήρε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να πάρει. Το πήρε στα χαρτιά, βασικά. Το πήρε στα χαρτιά, δηλαδή. Το πήρε στα χαρτιά. Το παιχνίδι ήταν δικό του. Σε χειρότερη περίπτωση ήταν να πάει έξτρα γύρο. Καταρχάς, ματώνει στο πρώτο γύρο και μπαίνει ο γιατρός διοργάνωσης. Ο γιατρός διοργάνωσης, όχι της γωνίας του. Αυτό πείτε μου, πού το έχετε δει? Αν το έχετε δει πουθενά να μπαίνει ο γιατρός της οργάνωσης να κάνει τη γωνία. Τη ρεβάνση τη ζήτησες? Βεβαίως. Το παίζω σε όποια διοργάνωση μου το ζητήσουν. Είχες κάποια απάντηση από τον Δημήτρη? Ο Δημήτρης είπε συγκεκριμένα ναι, ότι με ενοχλεί. Ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπε κάτι. Δέχτηκε. Ναι. Άρα περιμένετε αυτή τη στιγμή τους διοργανωτές, το διοργανωτή που θα. Θα κλείσει το παιχνίδι. Θα κλείσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιάννη, θα ρωτήσω και εσένα. Θέλω να μου πεις αν κάποιος σε ενοχλεί ή αν κάποιον ενοχλείς, να το πω έτσι, αν θα ήθελες κάποια ρεβάνς, αν κάποιος είπε κάτι και σε πείραξε και τι γίνεται με αυτές τις κόντρες στον ρινγκ. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι όλη μου η κόντρα με τους αθλητές είναι σε αθλητικά πλαίσια, είναι εντός ρινγκ. Εκτός ρινγκ υπάρχει σεβασμός. Εντάξει, είναι ένα αγωνιστικό άθλημα, δεν μπορείς να είσαι φίλος με όλους. Εγώ τη ρεβάνς ήταν να πάρω, όταν έχω πάρει. Πήρα τη ρεβάνς που με είχε στοιχειώσει για πάρα πολύ καιρό. Είχα σπασμένη μύτη από ένα μεγάλο αγώνα στην Αυστραλία με τον Στίβ Μόξον, που έπαιξε και ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης εδώ πέρα. Είχα σπάσει τη μύτη μου. Μετά από κάποιους ένα μήνα, ενάμιση μήνα, έπαιξα σε μια διοργάνωση στο Fight Sports, θα θυμάμαι καλά. Ναι, το Fight Sports ήταν, με τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο. Με σπασμένη μύτη, η διοργάνωση ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό, ήταν κάτι σαν ένας αγώνας επίδειξης, ας πούμε. Εντάξει, βγήκε ότι έχασα, γιατί είχα πάθει ζημιά, σταμάτησα. Από εκεί πέρα τον κέρδισα στο Best Fighter και τον κέρδισα και στην Οκτάδα, που επειδή την εκπομπή αφήθηκε να εννοηθεί ότι τον αδικήσανε. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Οκτάδα του Κύμπο ήταν αυτό? Στο Κύμπο, ναι. Στο Κύμπο. Το 2014. Νομίζω εκεί στο Κύμπο στην Οκτάδα είχε μπει και σε σένα ο γιατρός μέσα. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Μπήκε για να δει το μάτι μου, γιατί από το κορδόνι, ναι, από το tape μου μπήκε κάτι μέσα στο μάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εγώ. Γιατί ήταν πολύ ώρα, θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ ώρα. Δεν ήταν δικό μου όμως το πρόβλημα, γιατί εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και ρωτήστε όσους αθλητές ήταν κοντά, έλεγα στο γιατρό της διοργάνωσης, τον κ. Μπεγκριτσί, αφήσε με να μπω. Ξέρω ότι το medical time είναι ένα λεπτό. Με τον Αβραμίδη ήξερα... ήταν ο αγώνας. Ακριβώς. Στο πρώτο γύρο γρατζουνίστηκα, η εσωτερική μεριά του γαδιού μου γρατζουνίστηκε στο μάτι μου. Από εκεί και πέρα κατάφερα να πάρω την οκτάδα. Δεν απόδωσα όπως ήθελα για την προετοιμασία που είχα κάνει με τα σκληρά σπάρινγκ στην Ολλανδία με αθλητές που παίζουν σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Glory. Από εκεί πέρα τα πάντα ήταν ευνοϊκά για να πάρει τον αγώνα μας ο Στέλιος. Δεν έχω κάτι με τον Στέλιο, ούτως ή άλλως έχει ανοίξει εκείνο τα φτερά του, τα έχω ανοίξει και εγώ. Ήταν ευνοϊκά να πάρει τον αγώνα. Δεν το πήρε γιατί κέρδισα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να το δεχτεί για να μπορεί και να προχωρήσει έξω, να μην το στοιχειώνει αυτό το πράγμα. Πες. Είμαι 100% σίγουρος ότι κέρδισα την οκτάδα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχω παίξει με όλους, να ξέρετε, γιατί περισσότεροι το ξέρουν. Έχω παίξει με τον Μελέτη, έχω παίξει με τον Καραγιαννίδη, έχω παίξει με τον Σύρο, έχω παίξει με μεγάλα ονόματα που ήταν τότε στην κατηγορία, ήταν οι Καράγκοι, τα αδέρφια. Αν εξαιρέσει κανείς τον Φλωριάν, ο οποίος είχε κάποια προβληματάκια και δεν μπορούσε να παίξω, ζήτησε να κλείσω την καριέρα μου στην Ελλάδα, να βρούμε μια
μια κοινή λύση για τα κιλά, να παίξω με το Μελέτη, με τον Παπαδημητρίου. Με τον Παπαδημητρίου δεν έχω παίξει ποτέ. Έχω προκαλέσει και τον Παπαδημητρίου και τον Πένοφ. Δεν έγιναν ποτέ αυτοί οι αγώνες. Μάλλον δεν μπορούσε να κατέβει κιλά ο Παπαδημητρίου. Με το Μελέτη τον έχω κερδίσει. Έχω χάσει κιόλας, έχω έρθει και ισοπαλία. Είμαστε και φιλαράκια από το Μελέτη, η αλήθεια είναι, έξω το σέβομαι πάρα πολύ. Αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ τα στυλ μας για έναν αγώνα και θα γινόταν μια μάχη φωτιά. Από εκεί και πέρα πλέον δεν μπορώ να ξαναπαίξω Ελλάδα. Τότε είχατε παίξει νομίζω σε νεαρές ηλικίες, δεν ήσασταν τώρα. Ναι, είναι πριν πάρα πολλά χρόνια και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Από τότε είχε ανέβει και εκείνος, είχε ανέβει και εγώ, θα ήταν ένα μάτς φωτιά. Θα ήταν φωτιά το μάτς, γιατί το επίπεδο και των δύο έχει ανέβει πάρα πολύ, έχουν ανέβει οι αγώνες σας. Τώρα μου είπες πολλά ονόματα. Το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ διοργανωτές να γίνει αυτό το μάτσα. Και γιατί δεν έχει γίνει για τα κιλά? Στην αρχή ναι, δεν μπορούσα εγώ να παίξω στα 73 και 74 κιλά, από τη στιγμή που ψυχίζομαι 68-69. Mm-hmm. Συνέχεια ανέβηκα κιλά και είπα να πάω 72, να κατέβουν κάποιος από τους δύο, το Μελέτη του Παπαδημητρίου, στα 73. Mm-hmm. Δεν εκλείστηκε ποτέ αυτός ο αγώνας. Ναι. Το οικονομικό στάθηκε εμπόδιο σε όλο αυτό? Όχι, δηλαδή δεν τα βρήκατε? Προσφέρανε, πάρα πολύ καλά λεφτά. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Μάλιστα, αυτό είναι καλό που μας λες. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Οι οργανωτές σιγά σιγά στους αθλητές που είναι καλοί και προσφέρουν θέμα πληρώνουν καλά, γιατί και εμείς φέρνουμε κόσμο. Εγώ προσωπικά έχω πάρει καλά χρήματα από τον κύριο Παπαναγιώτου και από άλλες διοργανώσεις. Σίγουρα δεν αντιστοιχούν στα χρήματα που παίρνουν αθλητές άλλη κατηγορία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ούτε υπάρχουν βοήθειες με χορηγούς ώστε να στηρίζουν τους αθλητές. Πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ καλό κύκλο για να μπορούν να χορηγήσουν αθλητές. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο. Και έχω χάσει και πάρα πολλά μάτς στο εξωτερικό, γιατί δεν έχω δεχτεί να παίξω για 500 και 700 ευρώ. Η αλήθεια είναι, στο Super Combat δύο φορές, ας πούμε. Ναι. Δεν το δέχτηκα να παίξω για 500 700 ευρώ. Δεν δέχτηκες εσύ? Όχι, να δεν δέχτηκα, όχι. Μανώλα, παίξε με Μύθια. Να το. Έχουμε και πρόταση. Να παίξεις με το Μύθια. Με όλους παίζω. Με όλους παίζω. Έχει πάρει κάποια κιλά, βέβαια, ο Παύλος ο Μύθιας. Αλλά παίζει. Θα το βρούμε αυτό. Θα το βρούμε, θα βρούμε τα κιλά. Θα γίνει πολύ. Φιλαράκι ο Μύθιας. Είναι φιλαράκι ο Μύθιας. Για το χιότι δεν μου πες είναι φιλαράκι, για το Μύθια μου λες φιλαράκι είναι ο Μύθιας, θα τα βρούμε. Το χιότι με το χιότι. Το Μύθια με φίλος, με το χιότι με γνωστός. Ποιος αγώνας ήταν ο πιο δύσκολος στη μέχρι τώρα πορεία σου? Στην πορεία μου. Ένας αγώνας που σε δυσκόλεψε. Πριν παίξω με τον Ογκανεσιάν Θεσσαλονίκη, που έφαγα την πρώτη ξάπλα στο πρώτο γύρο και το μετά γύριζα το παιχνίδι, είχα πει ο Γκανεσιάν. Ήτανε ματσάρα, έκανε τη φοβερή ανατροπή. Ναι, πολύ δύσκολο, δηλαδή πολύ ξέρος. Δεν το περίμενα. Και τώρα που έπαιξα πριν δύο εβδομάδες με τον Μπλάνα, τελικά ο Μπλάνα, δηλαδή πολύ σκληρό παιδί. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενες? Όχι, όχι. Και αυτό περίμενα ένα παιχνίδι πολύ πιο εύκολο με τον Μπλάνα. Βασικά πριν παίξω στο No Limits, είχα παίξει ένα σπάρι με τον Μιχαηλίδη. Είχα σπάσει το πλευρό μου. Και να το ακυρώσει το παιχνίδι. Και τον Μπλάνα στο No Limits. Στο No Limits ήταν λόγω τραυματισμού ήταν, αλλά έπαιξε. Ναι. Και έπαθα το ατύχημα ο Μελέτης, που ακυρώθηκε το παιχνίδι και λέω τι να το ακυρώσουμε. Πάμε να παλέψω και ό,τι γίνει, λέω. Πήγες λοιπόν να παλέψεις και ό,τι γίνει και η αλήθεια είναι. Και στον πρώτο γύρο πήγα να κάτσω. Πήγες να πω την αλήθεια. Γιατί σημάδευε όλο πλευρά και σηκώτη, ναι. Έτσι. Στον πρώτο γύρο πήγα να κάτσω και μετά προσπαθούσα να το κρατήσω απόσταση. Και τώρα θέλω να μας πει ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος, ο Natural. Ανοίγουμε τα φτερά, φεύγουμε για Αμερική. Τι γίνεται? Είδαμε ένα μήνυμα στη γιορτή της μητέρας ότι μαμά θα σε κάνω υπερήφανη τώρα που φεύγω από την Ελλάδα. Ναι. Στο Facebook, στην προσωπική σου σελίδα. Το σκεφτόμουν πάρα πάρα πολύ καιρό να φύγω, γιατί εγώ ας πούμε έχω σκεφτεί να σταματήσω, είχα σκεφτεί να τα παρατήσω, γιατί θεωρώ ότι όποιοι αθλητές ζουν από αυτό και βιώνουν την κατάσταση στην Ελλάδα έχουν σκεφτεί όλοι να σταματήσουν. Εγώ το είδα από την αρχή σαν επάγγελμα. Όσοι αθλητές το κάνανε μετέπειτα σε εισαγωγικά επάγγελμα, αφού το ξεκίνησαν σαν χόμπι, το χαίρονται πιο πολύ, θεωρώ. Πήρα πριν πάρα πολύ καιρό την απόφαση να φύγω, το σκεφτόμουν. Κατάφερα, μάζεψα τα λεφτά.
Λέω δικά μου τα λεφτά, εγώ τα μάζεψα, πάω να δω και ό,τι γίνει. Πήγα, δοκιμάστηκα στους MMA Masters, είναι μια σχολή η οποία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, έχουν αθλητές στο UFC, για MMA πλέον. Για MMA πλέον. Πας σε MMA, δηλαδή ναι. Αλλάζεις το άθλημα. Αλλάζω σου. Το άθλημα, ναι. Το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ενώ εδώ δεν μου άρεσε και μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με έχει εξετάρει. Τώρα από εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα για MMA, πήγα για box, γιατί έχω κάποιους ελαστικούς αγώνες, έχω πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στην πυγμαχία ή για kickboxing. Απλά το θέμα είναι όσα χρόνια έχουμε να το κάνουμε ακόμα, να μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποια λεφτά να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Να κάνουμε την οικογένειά μας και ούτω καθεξής. Με έχεις μπερδέψει τώρα, στην Αμερική θα κάνεις boxing. MMA. Πήγα με άλλο σκεπτικό, αλλά τελικά θα παίξω MMA. Και θέλεις λοιπόν από αυτό το πράγμα να ζήσεις, γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να ζεις μόνο όχι, από αυτό. Όχι, δεν μπορείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσεις τα πάντα εδώ πέρα, φίλους, τους συναθλητές σου. Εμένα οι συναθλητές μου είναι η οικογένειά μου, ο προπονητής μου, ο δασκαλός μου είναι βασικά, γιατί αυτός με ξεκίνησε. Kickboxing είναι όλη η οικογένειά μου. Να αφήσεις και την οικογένειά σου την κανονική, να αφήσεις την κοπέλα σου, να αφήσεις φίλους σου. Τι θα κάνεις, θα τα αφήσεις όλα αυτά και θα φύγεις. Τα αφήνω όλα, ναι. Γενικώς είμαι λίγο άτυχος. Αν βολεύσουν οι συγκυρίες και μου χαμογελάσει λίγο η τύχη, θα γράψω ιστορία, πιστεύω. Και θέλω να σταθούμε λίγο και στο γεγονός ότι μάζεψες χρήματα μόνος σου. Δεν έχεις βρει κανέναν να σε βοηθήσει για να πας ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Όχι, εντάξει, βοήθησαν 2-3 φίλοι από 100 ευρώ που δώσε ο καθένας. Αυτό κυρίως μόνος μου τα μάζεψα. Και ένα άλλο φιλαράκι μου έδωσε αρκετά παραπάνω. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Φίλοι λοιπόν. Κυρίως φίλοι, ναι. Κανένας χορηγός. Γιάννη, δηλαδή όχι. Είναι τρομερό. Μου λες ότι μου έδωσαν 2-3 φίλοι 100 ευρώ και μπράβο τους. Η πρώτη μου χορηγή ήταν μόνο στο κήπο, στην Οχτάδα. Εκεί. Εκεί πέρα ήταν η χορηγή μου. Και μετά δεν. Είναι λίγο δύσκολο όταν θες να φύγεις στο εξωτερικό. Πρέπει να φανούν και οι χορηγοί. Οπότε αυτή τη στιγμή όχι, δεν με βοήθησε κανένας και ούτε με βοηθάει κανένας τώρα γιατί πρέπει να ακούσει το όνομά τους. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει, θα ακούσει στην Αμερική. Πρέπει εδώ πέρα να ακούγεται το όνομά τους ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν. Να έχουν δουλειά. Πέρα από τις ελληνικές κόντρες που υπάρχουν, εγώ προσωπικά είμαι μαζί με τους Έλληνες όταν παίζω στο εξωτερικό. Θέλω να κερδίσουν οι Έλληνες. Νομίζω ότι μας έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ σαν λαό. Μας έχουν υποτιμήσει, θεωρείς, έτσι. Ναι. Μας έχουν. Είμαστε λίγο στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Είμαστε. Πάρα πολύ. Είναι πώς τα βλέπετε, παιδιά, τα πράγματα. Είναι λίγο. Δεν είναι καλά. Είμαστε όλοι με ένα κόμπο στο στομάχι αυτόν τον καιρό. Με ένα αχ. Μας χαρακτηρίζουν άσχημα. Μας φέρονται άσχημα. Έτσι. Τουλάχιστον να προσπαθούμε εμείς μέσα από τον αθλητισμό να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά. Για να τους δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλα αυτά που νομίζουν. Θέλω να ο καθένας σας τώρα αυτή τη στιγμή να δώσει από ένα μήνυμα. Να ολοκληρώσουμε, να πούμε. Γιάννη, θέλω να μας πεις πού θα πας στην Αμερική, πότε φεύγεις. Φεύγω Κυριακή 22 Μαΐου, 22. Θα πάω στο Μαϊάμι, Φλόριδα. Μαϊάμι, Φλόριδα. Εκεί με περιμένει το καινούργιο μου σπίτι, είμαι με οι Masters. Και δύο άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ, ο Μάικς ο Παλιέρος και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, οι οποίοι συντέλεσαν για να γίνει όλο αυτό. Άρα θα έχεις εκεί και δύο ψυχές μαζί σου. Θα είναι λίγο μακριά, δεν πάω για διακοπές. Δεν αφήνω τα πάντα εδώ πέρα για να πάω να διασκεδάσω. Πάω για να γίνω καλύτερος και να γράψω ιστορία. Αν τύχει και βρεθείτε στην ίδια πολιτεία τον ΗΠΑ με το Στέλιο τον Παπαδόπουλο, θα κάνετε παρέα. Εννοείται. Νομίζω ότι έχει ανάγκη για ένα καφέ με Έλληνα, όπως το έχω και εγώ. Ωραία. Θα δώσετε ραντεβού στην Αμερική για να πιείτε έναν καφέ. Και θέλω να δώσεις και το μήνυμά σου αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδιά που σε παρακολουθούν, στους θαυμαστές σου, που θέλουν να γίνουν σαν εσένα κάποια στιγμή και να ανοίξουν και τα φτερά τους, να πετάξουν και εκείνη μακριά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μια εβδομάδα πριν φύγω. Θα σας κάνω περήφανους. Και θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω ψηλά και θα γράψω ιστορία. Λίγο συγκυρίες να με βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα δεν έχω με κανέναν Έλληνα αθλητή μίσος ή κακία. Όλα είναι σε φυσιολογικά πλαίσια.
αυτό που λέω στους, σε όσους ξεκινάνε τώρα, είτε το κάνουν ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, είναι ότι να δώσουν όλοι τους την ψυχή, γιατί θα, όπου κάθε φορά που θα κάνουν προπόνηση θα πατάνε ένα κουμπί, θα είναι ένα πλήν από συμπίεσης για να τους βοηθάει για την καθημερινότητα τους, έτσι όπως είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά, να φύγουν από την Ελλάδα. Μάλιστα. Καλό ταξίδι και κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Χιώτης, χρήμα να πέσει. Παίζει με τους καλύτερους. Παίζει με τους καλύτερους. Και ένα μήνυμα λοιπόν. Και ένα μήνυμα σε όσους σε βλέπουν, σε όσους παρακολουθούν τόσο καιρό την πορεία του Μπρουτάλ. Μπρουτάλ. Τους έχουν να πάνε. Να ακολουθήσουν. Μπράβο, να ακολουθήσουν. Και χωρίς τραυματισμούς. Χωρίς τραυματισμούς. Να προσέχουμε λίγο λοιπόν τον τρόπο που παίζουμε, εννοείς. Γενικά τους τραυματισμούς, τις προπονήσεις, το ένα και το άλλο. Γιατί λόγω τραυματισμούς έχουν χαθεί πολλά παιδιά που το έχουν κόψει αυτό το άθλημα.